ξεκίνημα. Το παιχνίδι ξεκίνησε. Μπάγκα. Δύο αντίθετοι για τις δύο ομάδες. Στα χαμηλά στρώματα οι ερυθρόλευκοι. Στην τρίτη θέση Κλόουνς, ο οποίος θα προσπαθήσουν να πετύχουν το πρώτο καλά της αναμέτρησης. Δεν θα καταφέρουν κάτι. Να έχουμε ένα όμορφο παιχνίδι. Συμπαθέστατες ομάδες και οι δύο. Καθόλου σκοπιμότητα, θα δούμε όμορφο μπάσκετ, θα φέρνουν το μόνο σίγουρο. Έχουμε επιθετικό φάουλ. Ούτε από τη μία, ούτε από την άλλη πλευρά. Λοιπόν, οι ερυθρόλευκοι θα ανοίξουν το σκορ. Εδώ στο Χριστό του Αγίου Νικολάου, μεγάλη του χάρη, θα το λέμε και θα το ξαναλέμε. Καλάτι για τους Κλόουνς. Κερδίσουν το φάουλ και θα οδηγηθούν στη γραμμή των ελεύθερων πολλών. Δύο-δύο. Στην απόλυτη ισορροπία. Será exit. Thank you.
αναφορά στο πόντο, σε αυτές τις πρώτες στιγμές του παιχνιδιού. Κυκλώνος επαναλαμβάνω είναι στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, στα χαμηλά στρώματα. Η Ερυθρόλευκη ένα βηματάκι πίσω, τώρα είναι κατά στοχίση. Φίλκη, δύο ώρα η πάσα του, το καλάθι δεν θα έρθει, 5-6 θα παραμείνει. Ο Βασιλάκος δεν θα καταφέρει να κρατήσει την μπάλα, το σπαρκέ. Κατοχή για τους Ερυθρόλευκους. Καρανίκα. Συγγνώμη, Γκρίβας. Την μπάλα στο σίδερο. Καρανίκα στα... ουσιαστικά του την μπάλα συστημένη στα χέρια. Σαρίκας, Δύση. Γυμνάζος, φύγει μπάλα μέσα από τα χέρια. Η μπάλα θα γυρίσει για τρεις. Σίδερο. Μετά την τρίποντη εκτέλεση έψα τη γραμμή των 6 και των μεταπέτων Σαρίκα. Μπάλα για τον Καγκαλάκο δεν θα πέρασε. Θα το εκεί και πάλι για την μπάγκα. Κασφίκη στο out. Γαργαλάκος. Είναι το λάθος. Γαράνικα. Θα πάρει την μπάλα. Πρέπει να αφήνουμε το συγγραφιστό. Θα κρατούν 3 δευτερόλεπτα να το κάνω. Πάρα στην side. Για 2. Ούτε. Μπάλα την έβγαλε ο Σπεντζούρης. Έξι, πρώτα δεκάλεπτο. Έτσι το πιτσού του Νικολάου. Development. Κλικ. Κλικ για τρεις. Θα ευστοχίσει. Ο Κωνσταντίνος. Πάλι μπροστά την ομάδα του. Μοχτώ έξι. Η αλήθεια είναι ότι την μία και μοναδική φορά που έχω δει τους κλόουνους ήταν σε εκείνο το παιχνίδι με τους Draft Kings. Ένα πολύ κακό ποιοτικά παιχνίδι με χαμηλή επιθετική συγκομιδή, εκατέρωθεν ένα αυτό νομίζω 36-28, κάτι τέτοιο. Θα βγάλουν στο ανοιχτό γήπεδο, το καλάθι δεν θα έρθει. Κασφίγγι. Θα πάλι και πάλι την μπάλα. Μπούν αντίπαλα χέρια, θα την κλέψουν. Θα βγουν σπορ στο ανοιχτό γήπεδο αυτή τη φορά. Σκόρε. Ο Ζαράνικας και 16, πάμε σε ένα time out και θα επιστρέψουμε σε λίγο. Λοιπόν, τέλος time out. Μπάλα χαμηλά. Ερυθρόλευκοι θα κερδίσουν. Φάουλ με πρωταγωνιστή τον Μπίζο, ποιος θα πάει και στη γραμμή των ελεύθερων βολών και θα έχει την ευκαιρία να μειώσει το σκορ. Άστοχος η πρώτη. Yeah.
κίνηση. Η Μπάγκα θα καθαρίσει την υπόθεση αμυντικό rebound και θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Κασφίγης. Πάνω θα γυρίσει Καργαλάκος. Σε τριών πόντων. Άστοχος. Ο Γρίβας. Δεν θα βρουν σκορ σε αυτή την επίθεση. Σμπάγκα. Σε ακόμα ένα rebound. Για να το μεταφράνε ευκαιρία, θα πάρουν νέο φάουλ από το Σαρίκα και από τη φορά σε αυτόν κυρώνεται. Ο Τζαμποδήμος είναι στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Με αλλαγές, δύο στον αριθμό. Λοιπόν, 1-20. Στου τριών πόντων, άστοχο. Επιθετικό rebound. Παίρνει στους τρεις πάντα. Θα πάει μέχρι μέσα. Δεν θα τελειώσει σωστά. Θα γυρίσει την μπάλα. Οκτώ δευτερόλεπτα, όλα για τους κλόους σε τριών πόντων. Άστοχο, επιθετικό. Ούτε. Στο C3A επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, όλα έτοιμα. Δεύτερο δεκάλεπτο. Στου τριών πόντων. Το Cyclones. Μία κατοχή το παιχνίδι. Τι καλά την έβαλε ο ψηλός. Ωραία πράγματα. Καργαλάκος στον ουρανό του ταμπλό την ακούμπησε την μπάλα και αυτή τηλεκατευθυνόμενο να είχες, δεν θα τίποταν έτσι στο καλάθι. Εκπληκτικός, μπράβο του. 19 και για να δούμε αν θα περάσουν μπροστά τώρα. Μπορούν να το κάνουνε. Οι ερυθρολευκοί, σαν να βλέπω τον Ολυμπιακό, είναι μπροστά μου. Έχω κασφίγγι αυτό και κρατήσει κάτι ακόμα το οποίο έμαθα. Οι περισσότεροι παίκτες του Κασφίγγι είναι Παναθηναϊκοί. Αν είναι δυνατόν, τι τους έφτιαξες ρε Κασφίγγι. Τι δωράκι ήταν αυτή η καλύτερη χρονιά. Να φοράνε τα ερυθρολευκά. Νιώθουνε λίγο πρωταθλητές. Δεν τους κάνεις κακό. Πάρα πάρα πολύ όμορφη συνεργασία. Το καλάθι θα έρθει. Άντε να ανεβαίνουμε λιγάκι. Από τον Δήμο.
Κασπίκης. Ανεβαίνει ο Καρκαλάκος από το σκριν. Γκρίβας. Το μπουμπούλησε. Έξω από τη γραμμή των 6.75 μάλιστα. 14-12. Η διαφορά στο καλάθι. Πάντα κοντά στο σκορ η μπάκα. Η απάντηση είναι άμεση, ακριβώς με το ίδιο νόμισμα. Από τον κύριο με το νούμερο 15, το Γιούσι. Κασπίκης που πάει. Καργαλάκος. Μπίζος. Με ταμπλό παρακαλώ, 17-14 μάλιστα. Οι δύο ομάδες έχουν ανεβάσει την έντασή τους στο παιχνίδι. Έχουν αρχίσει και συνδέονται με περισσότερη συνέπεια με το καλάθι. Αυτό σημαίνει ότι θα δούμε καλύτερο θέαμα. Κιούσις. Δύο φορά δεν θα εξοχίσουν. Ο Μελάς δεν κατάφερε να πείσει την μπάλα στο καλάθι της μπάκα. Καργαλάκος. Γρίβας. Κάτω από εκεί γρίβα. Όχι. Μπίζος. Πρέπει να την κάνει έξω. Χρεώθηκε βήματα ή φάουλ. Φάουλ από τον Μελά. Μάλιστα. Γεια σιγά. Γρυβάς. Θα στοχίσει. Να, το φύγει μπάλα μέσα στα χέρια. Κασπίκης. Δεν έχει σκοράρει ακόμα. Θα το κάνει, έννοια σας. Όχι τώρα πάντως. Ωραία πάσα του Γιούσι προς το Μελά, θα την προλάβει. Λίγο πιο δυνατή από όσο έπρεπε. Σαρίκας για τρεις, είναι ελεύθερος. Όχι. Πάρα στα κέρια του Καργαλάκου. Για πολύ στον Κασπίκη. Επιχείρη πάλι σου δύο πόντων, ούτε τώρα. Μετά αλλαγή. Σάρικα. Θα πάρει το φάουλ, αν μη θα μετρήσει νομίζω. Θα έχει δικαίωμα για δύο. Μπίζος θα περάσει στον πάγκο τη θέση του το νούμερο 23 Σπετζούρης. Τρελαίνομαι παιδιά με αυτή την έρηκτο λεπτή. Θέλω να παίξω ίσως και για ένα παιχνίδι με την μπάγκα τέλος. Θα καταφέρει να τελειώσει τη φάση και να μειώσει τον πόντο. Το σκορ κολλημένο στο 17-14. Μελάς. Θα πάρει από τον Μαρτίνι το φάουλ. Την ομάδα του στους 17 από τους 19-14. Μπράβο,
Μιλάς με τα μπλοκ, θα ξεχίσει. 20-14. Την μπάλα πάλι στα χέρια του Τετζούρης. Τι άγριβος κάνω τώρα εδώ. Μπάλα έφυγε από τα χέρια του Μπαρμπάκη, ο οποίος πέρασε στο παρκέ. Και αυτός από τα τοτέμ της ομάδας, παλιά φρουρά. Αυτός ο Κασφίκης, από τότε που πρωτοσυνάντησα την μπάγκα. Τους φύγανε για να βάλει ένα τρίποντο από το σπίτι του. Για το σπίτι του ακριβώς. Ο Βασιλάκος άφησε την μπάλα στο καλάθι και θα αυξήσει τη διαφορά στους 8-22-14. Κάσαν 2-3 ευκαιρίες να μειώσουν στον πόντο και το πλήρωσαν. Γκρίβας, Πεντζούρης. Μπάλα στα χέρια τους από δύο από τα δικά του. Α, όχι. Γρήβας για τρεις. Θα σου αρχίσει. Μαρίκας επιμένει, θα πάρει το φάουλ και ο Μπαρμπάκης κατέβασε τα χέρια του, αυτό του χρεώθηκε. Έχουμε time out, έχουμε, έτσι άκουσα. Ζητάει τα αιμά του Κασφίκης, ναι, καλά άκουσα. Η ακόη μου είναι σε πολύ καλά επίπεδα. Μελάς. Θα πάει μέχρι μέσα, θα πετύχει το καλά. Ένα time out, τώρα 2:35 για το τέλος. Λοιπόν, γυρίσαμε το time out. Έχουμε παιχνίδι. Γρήβας. Έχει στοχή σε ένα σου τριών πόντων. Παφίνης. Το Σαρίκα απέναντί του, θα γυρίσει. Πολύ ωραία κίνηση. Εδώ τώρα ο Μπίζος πήγε για το επιθετικό, τελικά η μπάλα στους Clones. Σφυρίχθηκε φάουλ πάνω στην διεκδίκηση. Το δέχεται αδιαμαρτύρητα. Είπαμε, είναι και οι δύο ομάδες κόσμημα για την διοργάνωση. Τι έχουμε, έχουμε φάουλ. Έχουμε φάουλ, έχουμε συμπληρώσει τα 5. Α, okay, έχουμε βολές, έχουμε βολές, έχουμε βολές. Συμπληρώσει τα 5 ομαδικά. Μας διέφυγε. Έστωγος. Γρήβας. Μαρτίνης. Θα βάλει τα χέρια το Μελάς, ο Σαρίκας. Φεύγουνε τρεις με έναν. Βασιλάκος, ο εφηνιδιασμός, δεύτερη ευκαιρία. Ούτε θα κάνω μαντάρα τώρα εδώ. Το ξέρουν και οι ίδιοι. Το θέμα είναι ότι η μπάκα έχει κολλήσει 14 πόντους. Τόσο συμβαίνει αυτό, έχουν το περιθώριο. Επίσης
Μελάς. Πάει μέχρι μέσα. Τρία από τον Αντοβίζο με ταμπλό μέσα επιτέλους. Ξεκόλλησε από τους 14-26-17. Έστω και με αυτόν τον τρόπο. Σημασία και ότι μπήκε. Η μπάλα πρέπει να μπαίνει μέσα τώρα. Πώς θα μπει είναι μια άλλη ιστορία. Οι Ερυθρόλευτοι βρήκαν τον τρόπο να τον κάνουν. Σιλάκος, αστοχή, συνέα καλή άμυνα και για να δούμε αν θα μειώσουν ακόμα περισσότερο. Γρήμας. 29 δευτερόλεπτα τα 21 για την μπάκα. Γυρίστε μπάλα, Τσαμποδήμος. Θα του δίνει μπάλα από τα χέρια του. Αυτό δεν είναι ωραίο. 18 και 8 τώρα όλα για τους Clones. Το παιχνίδι ξεκίνησε δεύτερο ημίχρονο. Ριβάς. Κασφυγής. Πάλι Ριβάς. Για τρεις. Όχι. Για δύο. Λάτσα, Δήμος δεν θα καταφέρει εδώ να τελειώσει τη φάση. Κασφίτης θα κλέψει παροπικά όμως με την μπάλα. Θα καταλήξει τα χέρια του Δήμου. Θα κλείσει το καλάθι. Θα κάνει 28-17 η διαφορά στους 11. Μέσα και πέτει και το καλάθι. Καλάθι προήλθε από τον Ζαρανίκα. 30-17 η διαφορά στους 13. Φάουλ χαμηλά στο Σπεντζούρι. Μπάλα στο σίδερο. Κάτι αποκλειστικό, δέχτηκα επίθεση από παίχτη των Κλόουν στο ημίχρονο. Να μην λέει και να μην τα δώσω το ημίδι τους. Δεν με θεωρούν ότι... όχι γουρλή πάντως. Λέω παιδιά για ποιο λόγο. Μια φορά ήρθα και αρκεσάτε.
Εντάξει, βάλατε 30 πόντους σε ένα παιχνίδι. Ολόκληρο. Τι τα αφήνετε τώρα δικά σας και θέαμα και νίκη. Και σήμερα μου λέει χάλια είμαστε. Θα δώσω απόσταση συνέντευξη μετά. Κασφίγγι βάζει τις φωνές. Ήρεμος, αλλά εντάξει. Μην τον τρελάνετε. Την υπόλοιπη. Καρκαλάκος. Γρήβας. Θα πάει στο ένας-ένας με το Μελάτα, τον αποφύγει ουσιαστικά. Τον απέφυγε απλά, τον έστειλε για... Δεν ευστόχησε όμως. Double score εδώ στον Άγιο Νικόλαος. Για τα 4-17. Μια καλάκια του Σαραμίκα. Πολύ όμορφη προσωπική ενέργεια. 36-17. 19. Κασφίγγις. Γαργαλάκος. Θα πάρει την εξαιρετική να πατήσει το καλάθι. 36-19. Πίσω. Το καλάκι δεν θα έφερε την φορά από τα Ράνικα. Καρκαλάκος. Αποφύμος. Πάλι στο Καρκαλάκο. Κάνε τη σταθώση στην Κασφίγγι. Τελικά πάει σε μια προσεκτική ατομική ενέργεια. Καλό ήταν, δεν είναι κακό αυτό. Μόλις είδαμε. Θα γίνει το λάθος. Και να δούμε το βήμα. Αλλάξει κατέμβηση, δεν θα βρει κενό διάδρομο. Και στα κοπή. Έζωγος η δεύτερη. 36-21. Νομίζω είναι η πρώτη πόντη στην Κιμωνά. Πόντη του Κιμωνά, συγγνώμη. Στο παιχνίδι. Μειώνουμε στους 15. Συμπληρώσαμε το πρώτο μισό. Εδώ και το δεκάλεπτο. Βιβέλομε. Βρέθηκε στο Ελαβός, ο Βίζος. Τον σηκώνει ο Κιούσης. Θα βγει και η άμυνα, θα μαζέψει ο Κασφίγγις και θα κατεβάσει και θα οργανώσει στην ομάδα του. Προποδήμος, τα αλλάουτ. Ο Μελάς θα κλέψει, εκπληκτικό. Έχουμε το φάουλ του Μπίζου στον Ζαρανίκα. Το σηκώνει ο Μπίζος, δεν χρειάζεται να πάει ο Βασιλάκος, αυτά είναι. Θα παίζει με την μπάγκα. Το παιχνίδι είναι ένα διαρκές fair play. Αυτή είναι η μπάγκα. Ομάδα κόσμημα. Η ομάδα να το κάνει και με τα ερυθρόλευκα. Οπ! Εδώ θα θέριαζε πάρα πολύ το και όταν θα παίρνω τις στροφές. Ο Ζαρανίκας δεν καταλαβαίνει από αυτά. Είτε από στροφές, είτε από ζεμπεγγιές. Το μπουμπούνισε πάλι. Πραγματοποιεί εξαιρετικό τρίτο δεκάλεπτο και βάζει την ομάδα του στο σύν 17. 38-21. Γαλάκος. Πάρα πολύ όμορφο καλάθι, πάρα πολύ όμορφο καλάθι. Μπράβο τους. Μπράβο τους. Η ασίστ ο Καργαλάκος, τελικώς αποδείξει την μπάλα από Δήμος. Ο Ερωτόκριτος θα μειώσει και πάλι στις 15-38-23. Ο Μελάς, άμεση απάντησή του. Θα πρέπει να παίξουν άμυνα. Θα πρέπει να παίξουν άμυνα. Έχουν ξεμπουκώσει τώρα το εκπλώσιο του δεκάλεπτο.
Θα γίνει το λάθος. Θα πέσει και στο παρκέ. Εξαιρετικός. Μπράβο του Μελά. Θα πάρει το φάουλο Ζαρανίκας και είναι το τέταρτο. Τέταρτο. Τι έδωσε. Αντιαθλητικό. Όχι, όχι, όχι. Στο out η μπάλα. Στο Κασέκη δόθηκε απλό φάουλ. Μελάς. Πολύ ωραία η ενέργειά του. Δεν τελείωσε η φάση. Στο τριών πόντων δεν θα εξοχίσεις από εδώ. Νίκας. Πάρει μάλα στην κατοχή της Ερυθρόλευκη. Έλα Βαργαλάκος. Θα βάζει με όλους εκεί. Θα πάει το φάουλ. Έχουμε αλλαγές. Μέσα, θα την πάρει την μπάλα μέσα από τα χέρια ο Δήμος. Μπήκαμε στα τελευταία 2 λεπτά. Στο τριών πόντων τον βάλω μπουρνάζω. Στην γκρινιάζει αγόρι μου. Ότι δεν μπαίνουνε, μια χαρά μπαίνουνε. Τα 3-24. Πάσα δεν πέρασε. Σε πρώτο χρόνο. Εν τέλει την κράτηση στα χέρια τους από ο Δήμος. Μπίζος. Ασφίκης για τρεις. Όχι. Μπουρνάζος. Νέο τρίποντο. Άσο το εδώ. Ο Δήμος βρέθηκε στο έδαφος. Το κλασικό περιστέρι μέσα γύρω του Παγίου Νικολάου. Μπουρνάζος θα κλέψει με το μπουκίκε. Βάλει το τριποντάκι του. Τι θα καρφώσουνε. 43-24. Διαφορά. 45-24. Διαφορά στους 21. Σαμπόδημος. Εύστοχος. Το βάλε. 45-26. Έγινε λάθος εκεί στην επαναφορά.
Μπίζος για τρεις. Τέλος τρίτου δεκαλεπτού. Μπροστά οι Clones με 19, επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, όλα έτοιμα. Έχουμε παιχνίδι. Μαρτίνης, Μαστορκίση, Κασπίκης. Για να το καργαλάκω, δεν θα τελειώσει τη φάση. Δήμος Μουνάζος, άστοχος. Ο Δήμος απάρει το επιθετικό. Επιμένει. Τελικός νικητής ο Μαρτίνης. Για να δούμε τον Κιμωνά. Αφήσει με το αριστερό, δεν θα το κάνει το χάτι η μπαλά. Γαλάκος, ούτε αυτός, νέο επιθετικό. Ούτε ο Μαρτίνης. Σαρίκας. Φύση. Κασπίγιστα αποφύγει το Σαρανίκα. Ωραία πάσα στο Σαμποδήμο. Κοινός δεν θα συνδεθεί. Ο φιλένος ο Σαμποδήμος, συγγνώμη. Ο Σπετζούρης ήταν, ε. Τι έχουμε. Α, τριπλή τριπλά. Περάσει πάρα πάρα πολύ ωραία στο Βασιλιάκο. Είπαμε ο Μπουνάζος με το που έχει περάσει στο παρκέ. Βάλει το όνομά του σε τρεις τομείς στατιστικής. Σκορ, κλέψιμο, ασίστ. Μια γεμάτη εμφάνιση. Μαρτίνης για δύο. Άστοχος. Έχουμε με φάω του Γαργαλάκου στο Σάρικα. Για τρεις. Μπάλα στις σημαίνει στα τρία από τους αποδημού. Όπως και να κατεβάσει και την μπάλα. Έχει εκτοξευτεί στους 24, 50-26. Thank you.
Αυτά είναι. Πήγε να μου βγείτε το όνομα. Χαρά μου, δύο τρίποτα έχεις. Τι άλλο πρέπει να κάνεις δηλαδή. Να καρφώσεις για να με βουλείς. Δεν μπορείς να καρφώσεις. Τι να κάνουμε. Για τον Γιούση θα την προλάβει. Περίμενε το Μελά. Η συνεργασία δεν επιτεχθεί. Θα μπορεί να χάσει ένα πολύ εύκολο καλάθι. Φαινομενικά τουλάχιστον. Καλάκος Μπάκης. Είναι αυτός. Επιμένει. Θα μείνει στον αέρα. Θα βάλει το καλάθι. 57-28. Πολύ όμορφη προσπάθεια για το ερυθρόλεπτο το στέμ της μπάγκα. Μελάς θα πετύχει το καλάθι. Μάρτινις. Σίδερο. Για να δούμε τώρα τον Μπουρνάζο. Γιατί μας έβγαλε και χρουσούζιδες. Α, είμαστε χρουσούζιδες και δεν Μπουρνάζο τώρα. Όχι, δεν είμαστε. Από την ώρα που μίλησε δεν έχει κασικά λάθη.
Πώς τελικά είμαστε το αντίθετο. Απλά δεν ξέρω τι έκανε πάθη εκείνο το βράδυ. Μελάσα πάει μέχρι μέσα. 62-30. Το καλάθι θα έρθει. Πήγαμε στο τελευταίο λεπτό. Βασιλάκος. Άστοχος. Επιμένει. Τα κοπίστα είστε από το Μαρτίνι. Πού πας του λέει. Νομίζω ότι πας να βάλεις καλάθι. Στεφάνη. Νομίζω ότι το 62-32 ήταν και το τελικό σκορ. Πλέον θα πάρουν ακόμα μια νίκη της Μπαγκά για το πρωτάθλημα της Development. Επαναλαμβάνω, Clones Μπαγκά Juniors 62-32. Τα παιδιά δίνουν τα χέρια τους. Θα τα πούμε σύντομα με όλους σας. Γεια χαρά.